Κάποια γυρίσματα της ιστορίας που σημαδεύουν τη ζωή ανθρώπων για γενιές και γενιές. Οι Έλληνες των μειονοτικών χωριών της Αλβανίας είδαν πολλές φορές την ιστορία τον ελληνικό στρατό να εισέρχεται απελευθερωτής στον τόπο τους, αλλά η μοίρα το έφερε να εγκλωβιστούν για χρόνια στην άλλη πλευρά των συνόρων και να ζήσουν την δύσκολη περίοδο της απομόνωσης της Αλβανίας υπό το κομμουνιστή ηγέτη Ενβέρ Χότζα. Όμως οι Έλληνες και ο ελληνισμός επιβίωσαν εδώ για αιώνες και σήμερα ακόμα παλεύουν διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο τους. Από μικρά παιδιά μιλάγαμε την ελληνική γλώσσα και επειδή υπάρχουν και εδώ Αλβανοί πολίτες, έχουμε ζήσει το ρατσισμό, δηλαδή ότι είμαστε Έλληνες, ελληνική μειονότητα. Μόλις τους λες είμαι από τη Χιμάρα, λένε ποια είναι αυτή η Χιμάρα και τους λέμε γράφει στη Βουλή σας, έξω στις πλάκες της Βουλής σας, ποια είναι η Χιμάρα και την ιστορία της. Είναι κομμάτι της Ελλάδας. Το βράδυ, αργά, γυρνούσαμε, είχαμε κεραίες 30 μέτρων και τις γυρνούσαμε κρυφά προς την Ελλάδα και βλέπαμε ελληνικά κανάλια. Δηλαδή, μεγαλώσαμε βλέποντας την ΕΡΤ. Ζούμε σε έναν τόπο, είμαστε κομμάτι Ελλήνων που ούτε από εδώ μας αναγνωρίζουν, ούτε από εκεί. Λες και είμαστε ένας λαός μόνοι μας, ξεχασμένος. Είναι συνήθως κάποιο επεισόδιο και συνήθως κάποιο εθνικιστικό επεισόδιο που μας κάνει να γυρίσουμε τα μάτια σε αυτή την πλευρά του ελληνισμού. Τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Βελιγράδι της Σερβίας ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Ο Άλκης, ένα νέο παιδί από το μειονοτικό ελληνικό χωριό Δεβιτσάνη, παρακολουθεί τον αγώνα από τη τηλεόραση, όπως και πολλοί ακόμα στην Αλβανία. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, Αλβανοί σηκώνουν ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι που μεταφέρει τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας, μια σημαία που περιλαμβάνει κομμάτι της Σερβίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και την Κέρκυρα. Όταν εσύ είδες αυτό το επεισόδιο στο Βελιγράδι, σκέφτηκες ότι μπορεί να γίνει κάτι και εδώ στο χωριό το ελληνικό? Όχι, καμία σχέση. Ήμασταν ήρεμοι, πήγαμε στο χωριό. Το χωριό τα 12 ώρα το βράδυ που έγινε αυτή η ιστορία ήταν ήρεμο, δεν υπήρχε πουθενά, δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Και ρεθήκαμε όλοι προεπλήξεως. Όταν ένας Σέρβος ποδοσφαιριστής πιάνει το σκηνή για να κατεβάσει το λάβαρο που περιφέρεται πάνω από το γήπεδο, οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές τρέχουν προς το μέρος του και ακολουθεί άγριο ξύλο και επεισόδια. Λίγο μετά την επεισοδιακή διακοπή του αγώνα στο Βελιγράδι, ο Άλκης, όπως και όλοι οι κάτοικοι της Δερβιτσάνης, θα ξυπνήσουν ανήσυχοι. Μέχρι τις 11 ώρα είμαστε και εμείς όλοι έξω, βλέπαμε την Εθνική Ελλάδος παράλληλα. Και κατά τις 11 μας πήγαμε όλες τις παιδιά μας. Κατά τις 12 ακούσαμε να χτυπάνε καμπάνες. Βγήκαμε έξω ανήσυχοι και είδαμε ότι τρία αυτοκίνητα που ήταν στην πλατεία τα είχαν σπάσει. Και κάποιοι που φεύγανε σμινιαρίζοντας, αυτοκίνητα που φεύγανε σμινιαρίζοντας από το χωριό. Αυτό προλάβαμε να δούμε. Τι είχε γίνει? Περίπου στα 40 με 50 άτομα ήρθαν τα ρεγιδόπιστα, χωρίς καμία, περάσαν τρία μπλόκα της αστυνομίας. Μπουκάρανε, φωνάζανε βριστικά συνθήματα, τα οποία δεν λέγονται προφανώς στην τηλεόραση, φωνάζανε «Χριστιανοί, θα σας κάψουμε». Πριν προλάβουμε να οργανωθούμε και να δούμε τι γίνεται, βλέπουμε ένα μεγάλο κομβόι αυτοκινήτων από το Αργυρόκαστρο, το οποίο ερχόταν πάνω από 150 αυτοκίνητα, με σημαίες, υβρίζοντας, και ευτυχώς του σταμάτησε το περιπολικό της αστυνομίας στην είσοδο του χωριού. Ο
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Τεπιτσάνη, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, στον περίφημο κάμπο της Δρόπολης. Είναι ένα από τα παιδιά της μειονότητας που κατάφερε να προοδεύσει και πριν ένα χρόνο να διοριστεί υφυπουργός εξωτερικών της Αλβανίας. Η ζωή του όμως στην αρχή, εδώ, στα παραδοσιακά σπίτια και σοκάκια του χωριού του, ήταν πολύ δύσκολη. Ήμασταν μικροί, ήμασταν απομονωμένοι. Φανταστείτε ότι όταν πέθανε ο Χότζακ το 1984, όποιος σας πει το αντίθετο, σας λέει ψέματα, μας είχαν βγάλει από τα σχολεία και κλαίγαμε. Πέθανε ο Εθνάρχης. Δηλαδή, είμαστε μια γενιά που είχαμε μεγαλώσει σε ένα απίστευτο κλίμα προπαγάνδας. Και όσοι τότε είχαν σηκώσει κεφάλι, που σας προείπα, είχαν πάει φυλακή. Απλά σου μιλάγανε ελληνικά ή λέγανε ότι η πατρίδα μας είναι Ελλάδα. Αυτό δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή, μεγαλώσαμε την διδασκόμενη αλβανική ιστορία, η οποία ακόμη υπάρχει στα βιβλία. Η οποία λέει ότι η Αλβανία φτάνει μέχρι την Πρέβεζα. Αυτά μας διδάσκανε. Οι φίλοι σου οι Αλβανοί πιστεύουν σε αυτό το σενάριο, ότι η Αλβανία φτάνει μέχρι την Πρέβεζα? Ναι, οι φίλοι μου Αλβανοί πιστεύουν, ακόμη και αυτοί που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί τα αλβανικά βιβλία ουδέποτε ξεκαθαρίστηκαν, ουδέποτε εξευρωπαίστηκαν. Και αυτό παραμένει και σήμερα. Και είναι από τα ανοιχτά θέματα που διαπραγματεύεται η Ελλάδα με την Αλβανία. Και αυτά τα βιβλία δυστυχώς μεταφράζονταν και στην ελληνική γλώσσα, τα βιβλία που διδάσκουν και στη Μενότητα. Και ακόμα και σήμερα αυτά τα βιβλία, να σας τα δείξουμε, είναι με χάρτες της μεγάλης Αλβανίας. Πριν ανοίξω τα σύνορα για σένα, η Ελλάδα τι σήμαινε και τι σημαίνει σήμερα? Η Ελλάδα ήταν η πατρίδα. Εμείς εδώ είχαμε το εξής ιδιαίτερο πράγμα. Το βράδυ, αργά, είχαμε κεραίες 30 μέτρων και τις γυρνούσαμε κρυφά προς την Ελλάδα και βλέπαμε ελληνικά κανάλια. Δηλαδή, μεγαλώσαμε βλέποντας την ΕΡΤ. Ποια εκπομπή, θυμάσαι? Από το 87 το μπάσκετ, παίζαμε μπάσκετ, ήρωές μας ο Γκάλης, ο Γιαννάκης. Ήταν ένα όνειρο. Βέβαια, μας είχαν μεγαλώσει με το εξής κομμουνιστικό ρητό, ότι οι Έλληνες πεινάνε. Εμείς τους δίνουμε, γιατί παράγαμε εδώ στον κάμπο, παράγαμε σιτηρά. Εμείς τους δίνουμε τα σιτηρά και αυτοί δεν έχουν να φάνε. Όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Ελλάδα το 1991, ο Άλκης ήταν 15 χρονών. Καταφέρνει να μπει οικότροφος σε μια σχολή στα Γιάννενα, να σπουδάσει, να εργαστεί στην Ελλάδα και να πολιτευτεί στην Αλβανία με το κόμμα της ελληνικής μειονότητας. Πριν ένα χρόνο ορίστηκε υφυπουργός εξωτερικών, αλλά ένα γεγονός αποτέλεσε πρόσφατα την αφορμή να παραιτηθεί από τη θέση του. Το γεγονός αυτό συνέβη στη Χιμάρα. Χιμάρα. Μια παραθαλάσσια πόλη στο Ιόνιο Πέλαγος με μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Το Δεκέμβριο του 1945, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αλβανίας αποφάσισε να διεξαγάγει ένα δημοψήφισμα για την νομιμοποίηση του καθεστώτος. Οι Έλληνες της Χιμάρας ζουν τότε κυρίως εδώ, στην περιοχή του Κάστρου, ψηλά πάνω από τη Νέα Πόλη, με θέα τον Ισάκη Οθονή και την Κέρκυρα στο βάθος. Οι χιμαριώτες αποφασίζουν σε ένδειξη αντίστασης να προχωρήσουν σε οργανωμένη αποχή από το δημοψήφισμα. Η απόφαση τους αυτή θα οδηγήσει σε αντίπεινα από το καθεστώς του Χότζα με φυλακίσεις και εξορίες των κατοίκων. Η Χιμάρα δεν θα συμπεριληφθεί στη μειονοτική ζώνη και θα απαγορευτεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Το 1945 το τελευταίο ελληνικό σχολείο κλείνει. Πρόσφατα, το 2006, που το ελληνικό κράτος θα καταφέρει μετά από 62 χρόνια να ανοίξει εδώ πάλι ελληνικό σχολείο. Και οι κάτοικοι της Χιμάρας
να δουν ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Το ελληνικό σχολείο Όμηρος θα αρχίσει να λειτουργεί έχοντας αρχικά 20 μαθητές. Γεια σας. Ρε! Αριστερός, αριστερός, αριστερά της ελεύθερη μας. Αριστερός, αριστερός, αριστερά της ελεύθερη μας. Σήμερα το σχολείο μπορεί να περηφανεύεται ότι έχει 175 μαθητές και στις 9 τάξεις που φτάνουν μέχρι το ελληνικό γυμνάσιο. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αυτή είναι η τάξη της 9ης, της 3ης δηλαδή γυμνασίου, που φέτος θα αποφοιτήσει από το σχολείο. Κατά μία έννοια, είναι μία ιστορική τάξη. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν τελειώσει την πρώτη δημοτικού σε αλβανικό σχολείο. Όταν όμως το 2006 άνοιξε εδώ το ελληνικό σχολείο, οι γονείς τους πήραν την απόφαση να χάσουν όλα τα παιδιά μία χρονιά και να ξαναγραφτούν στην πρώτη δημοτικού, αλλά στο ελληνικό πια σχολείο. Ο Αλέξανδρος, ο Λάζαρος και η Γιολάντα φοιτούν σε αυτή τη τάξη. Θέλω να πεις, έχεις, πού μεγάλωσες? Εγώ έως 5 χρονών μεγάλωσα στην Ελλάδα και μετά για προσωπικούς λόγους ήρθαμε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα πού ήσουν? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εσένα πού σε αρέσει πιο πολύ, στην Ελλάδα ή στην Αλβανία? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα? Εντάξει, εκεί πέρα είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που πήρα τις πρώτες μου πνοές να το πω. Και είμαι λίγο ψυχικά δεμένος με αυτήν. Τι σημαίνει για σένα η Ελλάδα, τι είναι αυτό που σημαίνει όταν ακούς για την Ελλάδα, τι αισθάνεσαι? Νοσταλγία. Νοσταλγία. Δηλαδή, εσύ πού μεγάλωσες? Εγώ τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου έζησα στον Αμπλώνα και ύστερα από το 2005 μένω μόνιμα στη Χιμάρα. Στη Χιμάρα. Και εδώ πώς αισθάνεσαι μεγαλώντας ένας Έλληνας στην Αλβανία? Εντάξει, αισθάνομαι καλά με τους φίλους μου, αλλά διότι μένουμε χωριστά από την Ελλάδα, υπάρχουν κάποια σύνορα, θα ήθελα να μένουμε μαζί όλοι. Η Ελλάδα τι σημαίνει για σένα? Ένα κομμάτι που θα ήθελα να το μοιραστούμε όλοι, όλοι όσοι νιώθουμε Έλληνες, και κάποια στιγμή να είμαστε όλοι μαζί. Εσύ όταν πού μεγάλωσες? Εδώ, μεγάλωσες. Στη Χιμάρα. Έχεις ζήσει ποτέ εκτός Χιμάρας? Όχι, σε μικρά χρονικά διαστήματα, ένα μήνα, δύο μήνες, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πώς σου φάνηκε? Εντάξει, η Ελλάδα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη Χιμάρα, κάτι που θέλουμε όλοι να ζήσουμε, τη ζωή της, το βρέφμα της, γιατί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ένα μαθητή, για ένα παιδί. Από μικρά παιδιά μιλάγαμε την ελληνική γλώσσα και επειδή υπάρχουν και εδώ Αλβανοί πολίτες, έχουμε ζήσει τώρα το ρατσισμό, δηλαδή ότι είμαστε Έλληνες, ελληνική μειονότητα. Ενώ στην Αθήνα δεν έχουμε το φόβο να εκφραστούμε ελληνικά. Δεν έχουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε ελληνικά, να εκφραστούμε ελληνικά, να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Ενώ σε μια συζήτηση μπορεί να είναι εδώ, στην Χιμάρα, μπορεί να φτάσεις και να μαλώσεις με ένα φίλο σου, λόγω εθνικών. Δηλαδή είσαστε σε μια παρέα με φίλους σας Αλβανούς, ναι, και μαλώνετε για κάτι ιστορικό για τη Χιμάρα? Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Δηλαδή πώς ξεκινάει η συζήτηση, τι είναι αυτό που θα σας κάνει να μαλώσετε? Από μια γιορτή που γιορτάζουμε, 28η, 25η Μαρτίου. Από μια γιορτή μπορεί να αρχίσουν όλα, όχι πολύ εθνικιστικό, γιατί τόση υποστήριξη, γιατί αυτά τα τραγούδια, γιατί αυτά τα ποίηματα. Εσύ έχεις φοβηθεί ποτέ σε να έχει νέα σκαφγάς που έχεις φοβηθεί, δηλαδή? Εντάξει, πάντα προσέχουμε τι λέμε, γιατί το κλίμα είναι αρνητικό πολύ. Πάντα προσέχουμε τι λέμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν μπορείς να πεις εύκολα? Ότι είμαστε ελληνική μειονότητα, δεν είμαστε δεκτοί σαν ελληνική μειονότητα, από πολλούς. Και όταν είσαι στην Ελλάδα, έχεις αισθανθεί ποτέ ότι οι Έλληνες δεν σε θεωρούν Έλληνα και σε θεωρούν ότι είσαι στην Αλβανία? Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά οι περισσότεροι καταλαβαίνουν. Μόλις τους λες είμαι από τη Χιμάρα, λένε ποια είναι αυτή η Χιμάρα. Και τους λέμε γράφει στη βουλή σας, έξω
τις πλάκες της Βουλής σας, τι ποια είναι η χειμάρα και την ιστορία της. Είναι κομμάτι της Ελλάδας. Όταν διάβασε το όνομα τη χυμάρα στην έξω τη Βουλή. Την πρώτη στιγμή παραξενεύτηκα γιατί μέχρι τότε πρέπει να έχουν περάσει 3-4 χρόνια που έχουμε πάει και νόμιζα πως η χυμάρα είναι μέρος της Αλβανίας και παραξενεύτηκα ότι την είδα στην Βουλή των Ελλήνων. Έξω δηλαδή. Δηλαδή ήξερα ότι η χυμάρα έχει ελληνική ψυχή, αλλά δεν περίμενα τους Έλληνες στην Ελληνική Βουλή να γράφεται έξω αυτό το όνομα. Και πώς αισθάνεσαι? Περήφανος. Χαρά. Που μας ξέρουν τόσο μακριά μας, ξέρουν ποιοι είμαστε. Και ότι είναι γραμμένοι στη Βουλή είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, μας λογαριάζουν. Έχουμε αφήσει και εμείς κάπου το ίδιο. Εδώ τώρα είναι η είσοδος της εκκλησίας. Η είσοδος της εκκλησίας και του σχολείου. Είναι κοινή. Είναι κοινή. Ναι. Και πώς έγινε αυτό, να είναι το σχολείο μαζί με την εκκλησία? Αυτό ανακοινήθηκε, ξέρεις, όλο αυτό που βλέπετε άρχισε 17ο αιώνα με το πέρασμα του Κοσμάτου Αιτωλού. Λοιπόν, ανακοινήθηκε μετά και τελείωσε το 1870. Είναι ένα θαύμα, βλέπετε. Η Έφη Φουλιαρού είναι η γυμνάστρια του σχολείου. Βρίσκεται εδώ με απόσπαση από την Ελλάδα. Στην αρχή ήταν πολύ αρνητική να έρθει στην περιοχή. Πώς αποφάσισες να έρθεις εσύ εδώ στη χυμάρα? Στη χυμάρα δεν αποφάσισα. Απλά έτυχε. Ήθελα να κάνω μια απόσπαση στο εξωτερικό. Χρόνια τώρα. Μου δόθηκε η ευκαιρία πρόπετση. Ήταν τότε για ένα χρόνο η απόσπαση εξωτερικού. Και για την ειδικότητά μου σαν γυμνάστρια υπήρχε μόνο να δηλώσω Αλβανία. Λέω τώρα δεν πάω πουθενά. Εντάξει, δεν θα ήθελα. Γιατί ερχόμενη, η αλήθεια είναι ότι ακούς Αλβανία και λες πού πάω τώρα. Τι θα αντιμετωπίσω, πώς θα είναι, θα αντέξω. Εδώ δεν βρήκα προβλήματα, δεν έχω προβλήματα. Είναι σαν να είμαι σε μια πόλη στην Ελλάδα. Θέλω να πεις πρώτα απ' όλα για τα παιδιά εδώ. Τα παιδιά που συνάντησες εδώ. Τα παιδιά είναι υπέροχα εδώ. Όταν μιλάμε ότι διψάνε για μάθηση, ρουφάνε σαν σφουγγάρι, κυριολεκτό με την έννοια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό το σχολείο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Πώς αισθάνεσαι εδώ μια Ελληνίδα δασκάλα, μια Ελληνίδα καθηγήτρια, εδώ στη Χυμάρα? Καταρχήν δεν αισθάνομαι ότι είμαι στο εξωτερικό. Αυτό το λέω και σε όλους τους δικούς μου και σε όλους τους φίλους μου που με έχουν επισκεφτεί εδώ και αυτό το διαπιστώνεις. Δηλαδή, έχω κάνει πολύ καλούς φίλους, έχω συναντήσει φοβερούς ανθρώπους. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία, πολύ ζεστά. Η γλώσσα είναι η ίδια, τα ήθη, τα έθιμα. Από όπου να το πιάσεις το θέμα, είναι Ελλάδα. Παρόμοια συναισθήματα έχει και ο διευθυντής του σχολείου. Ερχόμενος εσείς από την Ελλάδα εδώ στη Χυμάρα, τι αντιμετωπίσατε? Καταρχάς δεν κατάλαβα ότι έφυγα από την Ελλάδα. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ήταν τρομερά φιλόξενοι, μας αγκάλιασαν πραγματικά, μας βοήθησαν όπου χρειαζόμασταν βοήθεια και τελικά αυτό μου έχει μείνει, ότι δεν κατάλαβα ότι έφυγα από την Ελλάδα. Αν ήθελες να μιλήσεις για τον ελληνισμό εδώ της Χυμάρας, τι θα έλεγες? Είναι πολύ περήφανος λαός και έχουν πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο μέσα τους. Είναι πολύ περήφανοι για τις ρίζες τους. Δεν υποδηλώθηκε ποτέ αυτός ο λαός. Ούτε στον τουρκικό ζυγό, ούτε δηλαδή έχουν διώσει μάχες οι άνθρωποι. Και έχουν κρατήσει πραγματικά το κεφάλι ψηλά, μια ανεξαρτησία όλα τα χρόνια. Εγώ το θαυμάζω προσωπικά. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και συνεχίζουν να δίνουν αγώνες, όλους. Και πώς τον πιστεύεις ότι έχουν καταφέρει να
κρατηθούν ψηλά και να... Είναι το ελληνικό αίμα μέσα τους. Αυτό τα λέει όλα. Πραγματικά. Αν σου λέγανε τώρα ότι μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι στην Ελλάδα, πού θα ήθελες, σε ποιο τόπο της Ελλάδας θα ήθελες πιο πολύ να πάει? Θα ήθελα να πάω στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη? Αυτή και κάποιες άλλες μερίες της Ελλάδας είναι αυτοί που έχουν την πραγματική... το πραγματικό διαβατήριο, δηλαδή, της ελληνικότητας. Αυτή... Γιατί επειδή στις άλλες μερίες, όπως η Αθήνα, λόγω και του εξυγχρονισμού, έχουν ξεχάσει οι νέοι τι είναι. Και στην Κρήτη εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο? Τι είναι αυτό που σε κάνει να το πιστεύεις αυτό τόσο πολύ? Είναι αυθεντικοί Έλληνες. Αυτοί, κατά τη γνώμη μου, είναι οι Έλληνες που κρατάνε το διαβατήριο της ελληνικότητας, δηλαδή του ελληνικού κράτους. Και έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τη χυμάρα. Πρώτα απ' όλα, η διάλεκτό τους είναι η ίδια με τη δική μας. Και πολλοί κριτικοί έχουν έρθει το 40 να πολεμήσουν εδώ και έχουν πέσει ηρωικά στη χυμάρα. Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος που σε κάνει να θες να πας εκεί. Σίγουρα. Εσύ, Γιολάντα, στην ίδια ερώτηση, αν κέρδισες ένα εισιτήριο, πού θα ήθελες να πας στην Ελλάδα πιο πολύ? Στην Αμφίπολη. Στην Αμφίπολη. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Το παρακολουθώ καθημερινά ειδήσει για να δω το κάθε βήμα των αρχαιολόγων τι ανακαλύπτουν. Τι θα ήθελες να ανακαλύψουν? Σίγουρα, όπως λέτε, είναι ο βασιλικός τάφος. Θα ήθελα ήταν του Μεγαλέξανδρου και δεν υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως λένε μέχρι τώρα. Αλλά αν ήταν του Μεγαλέξανδρου, τι θα σήμερα αυτό για σένα? Θα πήγαινα να τον επισκεφτώ σίγουρα. Θα έκανα αυτό το ταξίδι. Θα μου άρεσε πολύ να το κάνω. Γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα κάθε μέρα έχει κάτι καινούργιο να διδάξει σε όλο τον κόσμο. Δείχνει, αποδεικνύει ότι πόσο σημαντικό πολιτισμό είχε και πώς επηρέασε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι Αλβανοί μας βρίζανε κάθε μέρα, μας λέγανε παλιοέλληνες. Και να μυθιάλα μας το τσίμιναν κάθε μέρα. Δηλαδή μας λέγανε είστε Έλληνες. Τόσοι πολλοί μαθητές που έχει πρόβλημα στέγασης. Κάποια μαθήματα γίνονται σε ένα διπλανό σπίτι, ενώ η εκκλησία που βρίσκεται στο προάβλιο χώρο έχει παραχωρήσει ένα δωμάτιο στο γυναικονίτη για να διδάσκονται τα μαθήματα του νηπίου, προνηπίου και της πρώτης δημοτικού. Εδώ, στο γυναικονίτη, η δασκάλα, η κυρία Στέλλα, είναι μια εμβληματική γυναίκα της μειονότητας. Μπορεί τώρα να διδάσκει ελεύθερα τα ελληνικά, όμως τα χρόνια του κομμουνισμού δίδασκε για πάνω από μια δεκαετία κρυφά τα ελληνικά στα παιδιά μέσα σε κρυψώνες στο φρούριο της χυμάρας. Και πηγαίνετε εσείς στο φρούριο πάνω κρυφά και τους μαθαίνατε ελληνικά? Πηγαίναμε εκεί, ήσουν καμιά 20 παιδιά. Μαθαίναμε εκεί. Κρυφά. Και επειδή είναι κρυφά, βέβαια. Δεν μας αφήνανε. Από το κάστρο, στο σπίτι. Από το σπίτι, στις ελιές. Από τις ελιές σε ένα άλλο μέρος. Δεν μέναμε τακτικά εκεί. Και πόσα παιδιά μας βόντουσαν τότε? 20 παιδιά εκεί, από το Αναφώνα. Πώς πιστεύετε ότι διατηρήθηκαν τα ελληνικά εδώ? Και να μην θέλαμε να διατηρήσουμε, όχι που θέλαμε. Αλλά οι Αλβανοί μας βρίζανε κάθε μέρα, μας λέγανε παλιοέλληνες. Και να μην θέλαμε, μας το τσίμιναν κάθε μέρα. Δηλαδή μας λέγανε είστε Έλληνες. Από ένα περίεργο γύρισμα της τύχης, το σπίτι που κατοικεί σήμερα η κυρία Στέλλα, μέσα στο κάστρο της χυμάρας, είναι και το σπίτι που λέγεται ότι έζησε ο μοναχός Κοσμάς ο Ετωλός, που ίδρυσε και το πρώτο σχολείο στο χωριό τον 18ο αιώνα. Θυμάμαι κάποια μέρα είχαμε πάει σε μια συνέδρωση της Ομόνιας. Μόλις βγαίναμε έξω, λένε αυτοί, βγήκαν οι Έλληνες. Και εγώ γύρω στο κεφάλι και του λέω ευχαριστώ. Και έτσι ευχαριστάζομαι γιατί μας γνωρίζει που είμαστε Έλληνες στο λέω. Και εσείς έχετε δικά σας παιδιά? Όχι, δικά μου δεν έχω παιδιά. Όλα αυτά δικά μου.
Τα παιδιά της Χιμάρας. Ναι. Είναι δικά σας. Μεγαλώς πολλά παιδιά. Όλα τα παιδιά της Χιμάρας δικά μου. Στη Χιμάρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λύκειο και γίνονται προσπάθειες να ανοίξει του χρόνου. Αν δεν ανοίξει, τα παιδιά που αποφοιτούν φέτος από το ελληνικό σχολείο θα πρέπει είτε να συνεχίσουν σε αλβανικό σχολείο ή να μεταναστεύσουν. Τώρα, εσείς τελειώνετε τη τρίτη γυμνασίου που λέμε εμείς στην Ελλάδα, την ενάτη τάξη εδώ, και λύκειο δεν υπάρχει στη Χιμάρα, ελληνικό. Οπότε, εσύ τώρα, Λάζαρ, τι επιλογές έχεις για να συνεχίσεις το σχολείο? Οι επιλογές μου είναι να μπορεί να πάω στα Τύρανα ή σε καμία άλλη μεγαλύτερη πόλη της Αλβανίας εκτός από τη Χιμάρα ή στην Ελλάδα. Οπουδήποτε στην Ελλάδα. Δηλαδή στα Τύρανα θα πας σε αλβανικό σχολείο. Πας σε αλβανικό μόνο. Αν δεν γίνει λύκειο, εσύ τι επιλογές έχεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Μπορώ να πάω ή στα Τύρανα ή στην Ελλάδα. Εξαρτάται από τις οικονομικές ανέσεις. Γιατί αν πάω στο αλβανικό, πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή και μπορεί να ξανακινδυνεύσω να χάσω χρόνο για να καλύψω διάφορα κενά στην αλβανική γλώσσα. Και οπότε πιστεύω ότι ένα ελληνικό λύκειο είναι καλύτερο για μένα. Και θα έφευγες με την οικογένειά σου? Ναι. Όλοι μαζί? Ναι, όλοι μαζί. Το οποίο το έχετε σκεφτεί να το κάνετε? Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Σκεφτόμαστε εγώ τώρα. Να φύγετε του χρόνου για να γυρίσετε πίσω? Ναι. Και εσύ τα πάτε σε ποια πόλη? Ή στην Κέρκυρα ή στην Αθήνα. Δεν γίνει το λύκειο. Τι επιλογές έχεις? Το ψάχνω ακόμα, αλλά πιστεύω πως θα καταλήξω στα Αρσάκια στα Τύρανα. Εκεί πέρα, ναι, χρειάζεται να έχεις κάποιες οικονομικές ανέσεις, αλλά δεν αγχωνούμαι, γιατί κάθε γονέας κάνει το δύνατο για το παιδί της. Ενώ όμως αναμένεται η απόφαση για το άνοιγμα λυκείου στη Χιμάρα, η ελβανική κυβέρνηση πήρε πρόσφατα μία απόφαση που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της περιοχής. Ανακοίνωσε μία διοικητική μεταρρύθμιση που ενώνει τη Χιμάρα με μουσουλμανικές γειτονικές επαρχίες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για τον Άλκη να παραιτηθεί από το αξίωμα του υφυπουργού. Σε τι αποσκοπεί η αλβανική κυβέρνηση για να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση? Καταρχάς υπήρχαν διάφορα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα πίσω από την όλη μεταρρύθμιση. Άρα το να αποκόψεις κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν τουριστικές αναπτυξιακές δυνατότητες, όπως είναι η Χιμάρα, και να προσπαθήσεις εκεί πέρα να βάλεις περίπου 2.500 ψηφοφόρους, σημαίνει ότι για να κερδίσουμε εμείς το Δήμο της Χιμάρας θα πρέπει να χρειαζόμασταν ήδη, θα ξεκινούσαμε από μείον 2.500 ψήφους. Άρα ενώ το Δήμο τον παίρναμε 100, 200, 300 ψήφους, τώρα καταλαβαίνω ότι ξεκινούσαμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο νέος Δήμος θα έχει πλήρης έλεγχο σε αναπτυξιακά θέματα περιουσίας, θέματα αδειών, όπως είναι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμαρχος ο νέος θα ήταν ο αρχηγός της περιοχής, με ότι θα μπορούσε να δώσει όλα αυτά τα φιλέτα, έτσι, με τα προβλήματα που έχει ήδη η Χιμάρα με το περιουσιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι Έλληνες της Χιμάρας σήμερα, που έχουν κληρονομήσει σπίτια από παππούδες και προπαππούδες, φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να χάσουν την περιουσία τους, αφού το αλβανικό κράτος δεν τους έχει παραχωρήσει επίσημα τίτλους ιδιοκτησίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία της οικογένειας του Νίκου. Είναι ο μαθηματικός του σχολείου και είναι γέννημα θρέμα της Χιμάρας. Το πατρικό του σπίτι βρίσκεται μέσα στη παλιά συνοικία του κάστρου με τα παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια. Καθίσαμε στη σκιά των βουνών που κάποτε πολέμησε ο ελληνικός στρατός.
μας δίνει μια περηφάνεια που έχουμε κάτσει εδώ, ότι είμαστε απέναντι από κάποια παιδιά που πολεμήσανε, δώσαν τη ζωή τους, όχι μόνο για μας, για όλο το ελληνικό έθνος, και αφήσανε εποχή το 1940. Όταν πέρασες για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πώς σου φάνηκε? Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που ένιωσε, όχι εγώ μόνο, ο καθένας από εμάς που πέρασε πρώτο. Λέμε πάμε σε άλλα χώματα. Φύγαμε από κάποιο τόπο που ήταν καταραμένο και πάμε σε άλλα χώματα. Να πάρουν και εμείς την ευχή του Θεού. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχετε με αυτή τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση? Είναι ένα κομμάτι για την αφομοίωση αυτού του ελληνισμού. Έχουν περάσει 24 χρόνια από το πέσιμο του καθεστώς και η γη ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της γης. Δεν έχει κανένας, μα κανένας δεν έχει ένα χαρτί ότι υπάρχει αυτή η γη και είναι δική του. Και να μπορέσει να ζήσει και να μπορέσει και να επενδύσει πάνω σε αυτή τη γη για να επιβιώσει σε αυτή τη ζωή. Ο Νίκος μας οδήγησε και μας ξενάγησε στο πατρικό του σπίτι, μέσα στο κάστρο, εκεί που ζουν σήμερα οι γονείς του. Και πόσα χρόνια η οικογένειά σου κατοικεί σε αυτό εδώ το σπίτι, μέσα στο κάστρο? Οι παππούδες μου, οι προσπάπηδες μου, πάνε γύρω σε 4 αιώνες. 4 αιώνες. 4 αιώνες που κατοικούν, που έχει πιάσει η κατασκευή αυτού του σπιτιού. Αλλά χαρτιά για αυτό το σπίτι δεν έχετε? Δεν έχουμε, όχι. Άρα στα χαρτιά δεν είσαστε ιδιοκτήτες. Στα χαρτιά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ακόμα. Άρα... Όπως ξέρουμε από ότι έχουμε κατοικήσει και είναι δικό μας. Αυτό είναι μια έλλειψη του αλβανικού κράτους. Δηλαδή θεωρητικά αυτό το σπίτι μπορεί και να το χάσετε? Δεν μπορεί να τα πεις ότι είναι νόμιμο αυτή τη στιγμή. Είμαστε παράνομοι στο ίδιο μας το σπίτι. Νόμιμοι και παράνομοι ταυτόχρονα. Το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης που προωθεί τη συνένωση της Χιμάρας με μουσουλμανικές επαρχίες αποτέλεσε την αφορμή της παραίτησης του Άλκη από την κυβέρνηση. Εγώ ήμουν ο μόνος υπουργός που βγήκε ανοιχτά στις διαβουλεύσεις με τον λαό και στις συναντήσεις που κάναμε και στη Χιμάρα και στους Αγίους 40 εναντίον της κυβέρνησης. Παραβιάζοντας εισαγωγικά όλο το ηθικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να λειτουργεί ένας υφυπουργός. Εσύ πιστεύεις, ειδικά για την περιοχή της Χιμάρας, ότι αυτό που έγινε θα είναι καταδικαστικό για την περιοχή? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καταδικαστικό, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές. Ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει στο προεκλογικό του πρόγραμμα ότι θα πρέπει σιγά σιγά να εντάσσονται στις εκλογές, είτε τοπικές είτε εθνικές, και η μετανάστευση απόδεινε. Αυτό εμείς τον καλούμε να το κάνει για τη Χιμάρα. Όπου η Χιμάρα, περίπου το 60% των Ελλήνων της Χιμάρας ζουν στην Ελλάδα ή στην Αμερική. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να αποδείξει ότι αυτό που έγινε, έγινε για λειτουργικούς λόγους, αλλά δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο της Χιμάρας να συμμετέχει όλος ο πληθυσμός και όχι μόνο το 30% το οποίο αυτή συμμετέχει στις εκλογές. Αυτό θα μας δώσει εμάς και το πλεονέκτημα, αλλά θα δείξει ότι και η αλλαργή κυβέρνηση έχει τη διάθεση να αρχίσει να εξευρωπαίζει την όλη πολιτική της. Παράλληλα με την πολιτική, ασχολείται και με νέες επιχειρήσεις, προσπαθώντας να βοηθήσει πρωτοεμφανιζόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην περιοχή. Είδε επίσης τα κεφάλαια που η Αλβανία έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της προενταξιακής της πορείας στην Ένωση, να μην διανέμονται στην ελληνική μειονότητα. Από τα χρήματα που έχει πάρει η Αλβανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προενταξιακά, έχουν πέσει χρήματα ανταξιακά στις μειονοτικές περιοχές? Ναι, να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που υπήρχε στο διαστημιακό πρόγραμμα Ελλάδας-Αλβανίας, έχουν έρθει μόνο 250.000 ευρώ στην μειονότητα. Άρα καταλαβαίνετε το ποσοστό, όταν εμείς θεωρούμαστε τυπικά στον πολιτικό λόγο του αλβανικού, αλλά και του ελληνικού διπλωματικού σώματος, ως η γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες, πάντα αυτό λέγαμε τα τελευταία 70 χρόνια, δεν έχουμε υποφεληθεί κανένα κονδύλι, το οποίο κυρίως δεν έχουν υποφεληθεί κονδύλια τα οποία αφορούν τον πολιτισμό μας. Δηλαδή, αν σας φέρω στοιχεία, θα δείτε ότι το αλβανικό κράτος δεν έχει επενδύσει ούτε 1 ευρώ στον πολιτισμό, στη διατήρηση του πολιτισμού, στη διατήρηση της γλώσσας. Όπως η ιστορία δεν σταματά να αποδεικνύει, τα ήθη και οι παραδόσεις είναι αυτά που βοηθούν να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η γλώσσα για αιώνες.
σε μια συγκινητική γιορτή που έγινε προς τιμήν μας, οι νέοι και τα παιδιά της Δερπιτσάνης απέδειξαν πόσο ζωντανός είναι ο ελληνισμός στον τόπο τους. Είναι τιμή μας που μας ετοιμήσατε και ήρθατε στο χωριό μας να μας γνωρίσετε. Και δικιά μας, για τα έτοιμά μας, για τις στολές μας και για, για την κληρονομιά που την είχαμε κρατήσει από τις γιαγιάδες μας. Τι σημαίνει για σας αυτή η στολή? Σημαίνει ότι θα κρατήσουμε την κληρονομιά μας. Και χαιρόμαστε που το ακολουθούν οι πιο νέες και τα παιδιά του σχολείου και τα μικρά και όποιος έρχεται, η ερχόμενη γενιά που είναι, τα αγαπούν. Είναι δύο αδέλφια, δύο νέα παιδιά της Δερπιτσάνης. Τα πρωινά εργάζονται στη γη, σε γεωργικές εργασίες. Στον ελεύθερο τους όμως χρόνο, ο Γιώργος παίζει ακορντεόν και τραγουδά και ο Οδυσσέας δέχνει. Ο Μιχάλης εργάζεται στο οικογενειακό συνεργείο αυτοκινήτων στη Δερπιτσάνη. Όμως η μεγάλη του αγάπη είναι το κλαρίνο. Κλαρίνο, πού έμαθες? Κλαρίνο εδώ, στο χωριό. Μόνος μου με τους πιο παλιούς που μας βοηθούσαν. Από τα πρώτα χρόνια που μας είδανε, που είχαμε θέληση για αυτό το πράγμα. Και λες και μας αγκάλιασαν και μας έδειξαν κάποια πράγματα. Τα βασικότερα. Και συνεχίζουν και μας δείχνουν. Μέσα από αυτό το οργανό βγάζουμε μπροστά παράδοση του τόπου μας, ελληνική παράδοση. Και πολλούς καημούς. Μέσα από τα τραγούδια που αναφέρονται ξεριζωμοί, καημοί, πίκρες, πόνοι, βάσανα, που έχει περάσει. Τόπος μας, ο λαός μας και γενικά ο κόσμος, πίκρες. Εσύ τις έχεις αισθανθεί σε αυτές τις πίκρες? Τις πιο πολλές, ναι. Γιατί και από τους παλιότερους ακούμε και μας μάθαιναν κάποια πράγματα. Και συνεχάμε μαθαίνουμε πάνω στην παράδοση. Και όσο μπορούμε. Η Ελλάδα τι είναι για σένα? Ελλάδα για μένα. Ελλάδα για μένα είναι πατρίδα. Όταν έρχονται Έλληνες εδώ από την Ελλάδα... Συνήθως δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ελληνική μειονότητα, ήθη, έθιμα. Κομμάτι Ελλήνων που ζουν εδώ. Και περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι πιο πολλοί αναρωτιούνται πώς μιλάτε ελληνικά. Αλλά όμως ελληνικά μιλάνε. Και σε στεναχωρεί αυτό? Με στεναχωρεί που δεν γνωρίζουν ότι είμαστε ένα κομμάτι Ελλήνων που ζούμε εδώ. Συνάντησα μια κυρία στην εκκλησία του χωριού που ήρθε και με ρώτησε αν μιλάμε αλβανικά εδώ. Της λέμε δεν ξέρουμε αλβανικά. Η κυρία ήταν από την Ελλάδα? Ναι. Μα εδώ ελληνικά μιλάμε, της είπα. Εσύ πώς ξεκίνησες, από τι όργανο ξεκίνησες να παίζεις, πώς έμαθες ακορντεόν? Ξεκίνησα ακορντεόν, παίζαμε εδώ με τον Μιχάλη. Μας άρεσε και ασχοληθήκαμε με αυτή τη δουλειά.
Και τραγουδάς παραδοσιακά τραγούδια? Ναι, πάμε σε βαπτίσια, σε γάμους, σε πανηγύρια. Την αγαπάω τη μουσική και ενδιαφέρομαι να την κρατήσω πάντα και να τη δώσω και στα παιδιά μου. Και τι σημαίνει για σένα το ότι παίζετε αυτά τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια? Σημαίνει από τη μια πίκρα που είπε ο Μιχάλης ότι εδώ υπάρχει ένα ξεχασμένο, όμως εμείς τα έθιμα τα κρατάμε. Πάντα όταν παίζουμε αυτή τη μουσική αισθανόμαστε ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και είμαστε πάντα παραδοσιακοί σε αυτό. Όταν πάτε στην Ελλάδα και ακούτε αντίστοιχα να παίζουν παιδιά σαν και εσάς δημοτικά τραγούδια επιρώτικα, πώς το βλέπεις? Χαιρόμαστε πολύ, γιατί είναι το ίδιο, η ίδια μουσική. Χαιρόμαστε που υπάρχουν άτομα που κρατάνε την παράδοση, που υπάρχουν παιδιά και προπαντός νέα που έχουν τη θέληση να κρατήσουν την παράδοση ζωντανή. Και σε κάνει να αισθάνεσαι πιο κοντά στους Έλληνες ακούγοντας τους ίδιους ήχους, στους Έλληνες της Ελλάδας εννοώ? Ναι, πιο κοντά, γιατί είναι η ίδια παραδοσική μουσική. Τουλάχιστον στον υπηρώτικο, στα υπηρώτικα δρόμια. Ζούμε σε έναν τόπο, είμαστε κομμάτι Ελλήνων που ούτε από εδώ μας αναγνωρίζουν, ούτε από εκεί. Λες και είμαστε ένας λαός μόνοι μας, ξεχασμένος. Συναντήσαμε στην Αλβανία, μας υποδέχτηκαν φιλόξενα και ζεστά, μας έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους που δεν τους ξεχνάμε και τη μεγάλη τους αγάπη για την Ελλάδα. Οι άνθρωποι, σας είπα, είναι εξαίρετοι, περήφανοι, φιλόξενοι, φιλότιμοι. Έχουμε δεχτεί δηλαδή προσφορές, δώρα, του τύπου, ξέρετε, πάμε μια εκδρομή και βγαίνει η γιαγιά να μας προσφέρει καφέ. Αυτό δεν υπάρχει στις μέρες μας. Έχει εξαλειφθεί, ξέρετε, με τη... Και στην Ελλάδα μπορούμε να το δούμε σε μερικά χωριά. Εδώ το κάνουν. Ή θα κάνουν λουκουμάδες και θα σου φέρει, θα σου χτυπήσει η γειτόνισσα, θα σου πει, έχω κάνει λουκουμάδες, έλα να φάμε. Και την Ελλάδα πώς τη βλέπουνε? Τη βλέπουν σαν τη μαμά πατρίδα. Βλέπουν άγια χώματα, περιμένουν μια μεγάλη βοήθεια από την Ελλάδα. Τώρα, αν είχες απέναντί σου νέα παιδιά από την Ελλάδα, συνομιλικά σου, τι θα ήθελες να τους πεις για σένα? Πω ότι η Χιμάρα θα είναι πάντα ένα με την Ελλάδα. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας. Τι θα ευχόσουν, τι θα ήθελες πιο πολύ για το τόπο σου, για σένα, για τους Έλληνες εδώ? Όλοι να είμαστε πάντα ένα απόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Πάντα να πιστεύουμε στην Ελλάδα και να μην τα αναπαρθούμε ποτέ. Αν έβρισκες παιδιά συνομήλικους από την Κρήτη, τι θα τους έλεγες? Θα τους έλεγα ότι είμαι κι εγώ ένας Έλληνας που ζω έξω από την Ελλάδα, όμως θα τους φαινόταν παράξενο. Αλλά θα τους εξηγούσα τα κοινά που έχουμε με την Κρήτη, ειδικά η Χιμάρα με την Κρήτη. Και θα καταλάβαινα πολλά, νομίζω. Θα ευχόμουν όλοι οι κάτοικοι της Χιμάρας να εκφράσουν ελεύθερα αυτό που είναι, γιατί η Ελλάδα πάντα μας περιμένει με μια ζωντανή ανοιχτή αγκαλιά. Τι σημαίνει η Ελλάδα για σένα? Σημαίνουν πολλά. Το να περιγράψεις και να λέμε ότι είναι πάνω απ' όλα μάνα πατρίδα, πως τη λέμε, την προσπαθούμε και την λέμε πάντα. Είναι το παν. Αυτό που μας έχει λείψει και δεν ξέρω σε πόσο θα διαρκέσει αυτή. Μας λείπει, είναι κάτι που σου λείπει και άμα σου λείπει το αγαπάς πολύ. Άρα είσαι αισιόδοξος για το μέλλον? Εγώ είμαι αισιόδοξος, ναι. Θέλει πολύ αγώνα όμως. Και ο κυρίος αγώνας είναι δικός μας, εσωτερικός. Δεν αφορά ούτε την Ελλάδα ούτε την Αλβανία. Είναι εσωτερικός. Αν εμείς οργανωθούμε όπως πάντα το κάναμε μόνοι μας, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Μου είπες ότι από τα τραγούδια σου, από τα τραγούδια που παίζεις με το κλαρίνο, βγαίνουν έτσι πίκρες. Εσένα, ποια ήταν η μεγαλύτερη πίκρα που έζησε η οικογένειά σου εδώ στην περιοχή? Το ότι ζούμε σε έναν τόπο, είμαστε κομμάτι Ελλήνων που ούτε από εδώ μας αναγνωρίζουν, ούτε από εκεί. Λες και είμαστε ένας λαός μόνοι μας, ξεχασμένος.